Να μην κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Μανώλης Σιδηχάκης. Από το Σεπτέμβριο του 2022, όταν είχε παραιτηθεί λόγω της εντατικοποίησης και της υποβάθμισης της κλινικής ο ένας από τους τρεις παιδοψυχίατρους, η κλινική παρέμεινε ανοιχτή χάρη στο φιλότιμο του προσωπικού, στελεχωμένη μόνο με δύο παιδοψυχίατρους που εργάζονται εδώ και 10 μήνες ξεπερνώντας τις δυνάμεις τους. Προσπάθησαν σκληρά να καλύψουν τις αυξανόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες, πραγματοποιούσαν 15 εφημερίες, ο καθένας χωρίς να πληρώνονται στο σύνολό τους, χωρίς να λαμβάνουν τα ρεπό που δικαιούνται, τις άδειες τους, χωρίς να μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Το Λουκέτο έχει τραγικές επιπτώσεις για τον νεαρό πληθυσμό, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της Νότιας Ελλάδας, καθώς είναι η μοναδική δημόσια κλινική που καλύπτει τις ανάγκες της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα 12 νησά. Έχει γίνει εδώ και 10 μέρες μετακίνηση παιδοψυχιάτρου από νοσοκομείο των Αθηνών για ένα μήνα, έτσι ώστε η κλινική να έχει τρεις γιατρούς και να μπορεί να λειτουργεί όπως και κάνει τώρα. Φυσικά αυτές οι μετακινήσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέρα από το ότι είναι παροδικές, ενώ τα κενά είναι μόνιμα, τελικά καταλήγουν να δημιουργούν νέα κενά στα νοσοκομεία από όπου μετακινούνται οι γιατροί, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ήδη υποστελεχωμένα. Χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τις εργασιακές συνθήκες, οδηγώντας και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό σε παραιτήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τα κενά και τις πιέσεις που δέχονται οι εναπομείναντες εργαζόμενοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα τραγικό φαύλο κύκλο. Σίγουρα υπάρχει η ανάγκη μιας μονίμου λύσης. Έχουν γίνει και προσπάθειες και γίνονται ακόμη από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου να βρεθεί ιδιώτης, ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες στην κλινική με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά, κύριε συνάδελφε, θα βοηθήσει, όπως νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, είναι ότι χθες η Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ενέκρινε την αίτηση της κλινικής για την εκπαίδευση ειδικευμένων και έτσι το αργότερο σε 2 με 3 μήνες θα υπάρχουν εκεί, πλέον θα πάνε εκεί 2 νέοι γιατροί, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται, θα εργάζονται, θα καλύπτουν και τις εφημερίες. Ο Υφυπουργός Υγείας, απαντώντας, παραδέχτηκε το σοβαρό κενό που υπάρχει στον τομέα της ψυχικής υγείας. Στην χώρα μας, διαχρονικώς, υπάρχει τεράστια έλλειψη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και ειδικών παιδοψυχιάτρων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 8 παιδοψυχιατρικές κλινικές για να καλύψουμε τις ανάγκες της επικράτειας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της συγκινητή μονάδα ψυχικής υγείας που είναι στον αέρα. Αυτές οι δηλώσεις για επαναθεμελίωση του ΕΣΥ, για το νέο υγειονομικό χάρτη, το νέο μοντέλο διοίκησης των νοσοκομείων, είναι αυτά τα οποία προτείνετε? Μα φαίνεται από το καλημέρα στον αέρα η λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του Παγνή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, και η φροντίδα 2.000 ασθενών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ξεχάστηκε, λέει, να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε τώρα για ένα κονδύλι 70.000, 80.000. Λέει, ντροπή. Με επιστολή στήριξης προς το Υπουργείο Υγείας, το Δίκτυο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ζητά τη συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ηρακλείου, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί.